Μετά από πολύ ωραίο ταξίδι στον υπεύθυνο ασφαλείας Παερακλής, τον κύριο Μάκη Σαλή, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, και πολλά συγχαρητήρια φυσικά για την πρόκριση. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ταλαιπωρημένος? Ναι, είχαμε αυτό το γεγονός και μείναμε, είμαστε κουρασμένοι. Πες μας λίγο, επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, έχουν υποθεί κάποια πράγματα από το πρωί, να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε με την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οπαδοί του Ηρακλή και εσύ φυσικά που ήσουν από κοντά, από πολύ νωρίς μαζί τους και κοντά τους. Μάκη, μας ξέρετε, ναι. Αυτή την εκδρομή, αυτή η εκστρατεία, αυτό το μάτς είχε οργανωμένη εκδρομή. Mm-hmm. Όμως, δυστυχώς, σαν να ζούμε σε κατοχή, από τη Θεσσαλονίκη ως την Τρίπολη πηγαίνανε τα παιδιά με συνοδεία και να μην μπορούν να σταματήσουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα μέρος να μπορούσαν να ξεκουραστούν, να φάνε, να πιούν νερό, να πάνε τουαλέτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τελειώσανε. Φτάσαμε στην ημέρα του αγώνα, mm-hmm. νικήσαμε και το μαρτύριο ξανά έγινε για την επιστροφή. Σε μια στάση έγινε ένα συμβάν, ένα τυχές γεγονός και συνελήφθησε όλο το πούλμα του Ηρακλή. Και μιλάω επειδή γνωρίζω ότι ήταν τυχές γεγονός, γιατί και στο δικαστήριο που έγινε αθώθησαν οι πάντες, mm-hmm. γιατί ο Ηρακλής έχει ιδιαίτερα προβλήματα όπου μετακινείται. Από πού να αρχίσω? Από την πρώτη στιγμή που θελήσανε να λήξουν το θέμα με περισσότερα χρήματα για να φύγουν, γιατί ήταν και κουρασμένα τα παιδιά, και δεν έγινε. Από τη στιγμή που τους συλλάβανε και τους τραγουδούσαν αστυνομικοί συνθήματα που τους λένε αντίπαλοι οπαδοί και τους πήγαν στα κρατητήρια, τους πήραν ρούχα, τους πήραν διάφορα πράγματα τα οποία κατά το δικό τους μυαλό ήταν παράνομα, μπλούζες και σήματα τα οποία τα φοράνε 30 χρόνια οπαδοί όλων των ομάδων του πλανήτη στους οπαδούς του Ηρακλή, ήταν υβριστικά, ήταν εκτός νόμου, τι λέγανε, και αφαιρεθήκανε. Υπήρχαν οπαδοί του Ηρακλή που ήταν γυμνοί, μόνο με ένα μπουφάν. Τέλος πάντων, φτάσαμε στην ώρα του δικαστηρίου και εκεί έγινε με συνοπτική διαδικασία από την έδρα, αφού άκουσε το και διάβασε το κατηγορητήριο, αθώοι. Αυτό ήταν εν πολύς, λίγο τα λέμε, κουρασμένοι. Γι' αυτό και δεν σε διακόπτω, Μάκη, γιατί θέλουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς. Αυτό ήταν περίπου συνέβη. Το σκηνικό. Αυτή είναι η διαδρομή. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε 2 μέρες άϊπνοι. Ναι. Τα παιδιά επιστρέφουν μαζί σου πίσω, έτσι. Τα παιδιά είναι όλα μαζί μου εδώ, όλοι mm-hmm. μαζί μας σε ένα πούλμαν. Mm-hmm. Γραμμής του ΟΣΕ. Και επιστρέφουμε. Με το καλό να επιστρέψετε, αφού τελείωσε αυτή η περιπέτεια. Το ότι είναι αθώοι, αυτό τα λέει όλα, και δυστυχώς ό,τι και να πούμε λίγο είναι για αυτή την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί άπαντες, και δεν μπορώ να καταλάβω... Τα παιδιά υποστήκαν την ταλαιπωρία. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, Μάκη, είναι το πώς τους έχουν τόσες ολόκληρες ώρες χωρίς μία στάση για νερό, για την ανάγκη τους, για να φάνε, για οτιδήποτε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, δηλαδή. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα που πάμε να ανοίξουμε. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στο κομμάτι που λέγεται φύλαθλος πλέον του Ηρακλή. Ναι. Το έχω ζήσει. Και θέλει
να αντιμετωπιστεί από όλη την οικογένειά μας αυτό. Mm-hmm. Και φέτος το ζεις πολύ κοντά. Το ζεις από πολύ κοντά. Πιστέψτε με ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί ο Ηρακλής θα τύχει τώρα να κάνει μετακινήσεις με πολύ κόσμο. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν λυθεί. Mm-hmm. Θα ξαναπώ και θα ξαναευχηθώ καλή επιστροφή σε όλους σας. Θέλω βέβαια να μοιραστείς μαζί μας και τις ωραίες στιγμές που έζησες χθες στο γήπεδο με την μεγάλη πρόκριση, με τη μεγάλη νίκη της ομάδος. Το δικό σου σχόλιο για αυτό που έγινε. Εμείς όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ηρακλής, ενώ ο πρωταρχικός του στόχος είναι η άνοδος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Ο Ηρακλής φέτος έχει μόνο αδικό στόχο την άνοδο. Αλλά επειδή είναι Ηρακλής, δεν μπορεί να παρατήσει ένα θεσμό κυπέλου αυτό το μεγάλο σωματείο. Και ευτυχώς το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Η ομάδα δεν κινδύνευσε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιέστηκε, αλλά δεν κινδύνευσε. Αντιθέτως, στις κόντρα επιθέσεις μπορούσαμε εμείς να ήμασταν αυτοί που θα βάζαμε ακόμη ένα και δύο γκολ. Mm-hmm. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν θυμηθείτε τις φάσεις. Σωστά. Και ειδικά αυτό που χάνει ο Περόνε στο τέλος, το 0-2 με ήταν... Με τον Περόνε και μετά που είχε και άλλο χρόνο, μπορεί να γινόταν και άλλη φάση με τον Περόνε και με τους άλλους. Ο Ηρακλής μας έκανε υπερήφανους. Τιμωρήσαμε και μια ομάδα η οποία στο παρελθόν αυτή ήταν ο παράγοντας που λέγεται Μποροβίλος. Τον είδες, Μάκη? Ούτε τον είδα, ούτε τον ξέρω αυτόν. Τον αδερφό του είδα μόνο. Μου είπαν ότι είναι αυτός ο αδερφός του. Ναι. Αυτός δεν είχε, νομίζω, την ψυχή να περάσει από κοντά μας. Πήρε την απάντησή του, δεν χρειάζεται. Την πήρε την απάντησή έτσι, του. Έτσι. Καλά είναι. Ο Θεός μας έκανε το χατήρι. Ο Ηρακλής πέρασε από μια δύσκολη έδρα. Κακά τα ψέματα, έχουν καλή ομάδα αυτή. Είναι η μόνη ομάδα που πέρασε φέτος, αυτό τα λέει όλα. Δεν έχει περάσει κανείς από εκεί. Την οποία την παίξαμε όπως την παίξαμε και πανηγυρικά. Τώρα πιστεύουμε μια ευνοϊκή κλήρωση. Αφού περάσουμε πρώτα το Βόλο την Κυριακή και όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι όλοι αυτοί οι αγώνες, η τελική φετινή δική μας, η τελική όλοι είναι οι αγώνες του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής πρέπει του χρόνου να παίζει αλφαθνική και αυτό για να γίνει πρέπει το μυαλό μας να είναι μόνο εκεί. Και όταν καλή ώρα γίνει και κλήρωση και ξανακληρωθούμε και παίξουμε με κάποια επόμενη ομάδα, τότε θα σκεφτεί, νομίζω, ο Ηρακλής μας την επόμενη ομάδα, ας πούμε, αυτό το δεσμό θα τον ξαναβάλει στο μυαλό του. Πες μας, αν θέλεις, λίγο και για το ματς της Κυριακής που έρχεται. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο? Διαβάσαμε πρόσφατα η ομάδα και το δελτίο τύπου. Είναι μια οικογένεια, τη ζω καθημερινά. Έχει ένα μάγκα προπονητή. Έχει βρει τη χημεία στο να τους παίρνει το 80-90% από κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα με τον Πυρικό έγινε αυτό που έγινε. Έχουμε την εντύπωση ότι η βαθμολογία είναι, αν το σκεφτόμασταν τον Αύγουστο, ότι αυτή την εποχή θα είμαστε 6 βαθμούς, θα ήταν ένα τρελό όνειρο. Την έχουμε αυτή την καλή διαφορά, δεν τη χάσαμε. Αν περάσουμε και από το Βόλο, νομίζω μετά δεν υπάρχει ομάδα να μας σταματήσει. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Αν έρθει και τώρα η νίκη, είναι μεγάλος τελικός για τον Ηρακλή. Βέβαια. Είναι και μια ομάδα η οποία δεν είναι μόνο που παίζει μπάλα, κάνει και άλλα πράγματα. Τώρα μην δεν θυμόμαστε, ξέρουμε που πάμε να παίξουμε, έτσι. Σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Και καλά το λες. Αυτά. Για τον κόσμο, επειδή πρόσφατα ήσουν και σε σύσκεψη για τα μέτρα τάξης, τελικά το έχει η Θεσσαλία? Όποτε ακούει η Ηρακλή, η Θεσσαλία κάτι παθαίνει, ε? Δεν υπάρχει περίπτωση στη Θεσσαλία να πάει ο Ηρακλής ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Με τη Λάρισα και τον Ολυμπιακό Βόλο. Μόνιμο είναι αυτό, Μάκη, απαγορευμένο... μόνιμο. Ναι.
Μπορεί να πάμε στον Πειραιά για να μας δώσουν κανένα πέταλο ολόκληρο, αλλά στη Θεσσαλία και στο Βόλο δύσκολο το κόβω. Ακούν Ηρακλής και νομίζουν ότι θα έρθει η πιο μισητή ομάδα του πλανήτη. Πιο πιθανό είναι άμα έρθει κλήρωση Ολυμπιακός Ηρακλής να δώσουν στο Καραϊσκάκι παρά αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Άκουγα σαν φίλαθλος ότι πιστεύεις να πάρεις εκεί εισιτήρια. Και εγώ πίστευα βέβαια, σε όλες τις σκέψεις που πάω ότι μπορώ να πάρω εισιτήρια και πρέπει να παίρνω εισιτήρια για το λαό μας. Γιατί έχει δείξει και από το Σεπτέμβριο που εγώ είμαι στο ΙΠΑΕ δεν δημιουργείται το μικρό. Σωστά. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια σκεπτικά από αυτά παλιά τα χρόνια για τον Ηρακλήδης που δεν τους αφήνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Να μετακινούνται. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στο λαό μας και σιγά σιγά να γεμίζουμε το γήπεδο. Έτσι. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή Μάκη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.